να ξεκινήσω λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μία ιστορική καμπή. Μετά σχεδόν οκτώ ολόκληρα χρόνια βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έξοδο από το καθεστώς των μνημονίων. Από ένα σκληρό και άδικο καθεστώς μιας επιθετικής λιτότητας, ασφικτικής επιτροπίας που επιβλήθηκε στη χώρα μας μετά την χρεοκοπία της οικονομίας αλλά και του πολιτικού συστήματος την Άνοιξη του 2010. Και αυτή η πορεία την οποία διανύουμε, το γεγονός δηλαδή ότι βρισκόμαστε τελική ευθεία, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι μία καθόλου αυτονόητη και βεβαίως καθόλου ασήμαντη εξέλιξη. Αλλά αποτελεί ένα κρίσιμο ιστορικό ορόσημο για την πορεία της χώρας. Γιατί στην Ελλάδα σιγά σιγά έρχεται η μέρα, ξημερώνει η μέρα, που κατά τους περιούσιους διαμορφωτές γνώμης και τους εκπροσώπους του παλιού πολιτικού συστήματος δεν θα ερχόταν ποτέ, δεν θα ξημέρωνε ποτέ. Η μέρα δηλαδή που η Ελλάδα θα επιστρέψει, σε ένα καθεστώς κανονικότητας, μέσα βεβαίως στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και αυτή η μέρα μπορεί τυπικά να έρθει σε περίπου 7 μήνες από σήμερα, όμως ήδη η προοπτική της είναι αυτή που καθορίζει την κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Έχω επαναλάβει αρκετές φορές ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν θα είναι το τέλος της διαδρομής. Αλλά ένας κρίσιμος, απαραίτητος και ιστορικός κόμβος. Η συνολική μας προσπάθεια όμως δεν αφορά μόνο το παρόν, αφορά και το μέλλον. Ένα μέλλον ευημερίας και δικαιοσύνης, για την κοινωνική πλειοψηφία, για τους ανθρώπους της. Σε αυτό το μέλλον προσβλέπουμε ως αριστερά, αυτό το μέλλον επιδιώκουμε να χτίσουμε μαζί με τους ανθρώπους της εργασίας. Ναι, ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε η αριστερά της μάχης, των αγώνων, των κινημάτων, των ιδεών, των οραμάτων, Αποδεικνύουμε όμως τις δύσκολες συνθήκες που κληθήκαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες της διακυβέρνησης, ότι δεν είμαστε μόνο αυτοί η αριστερά, αλλά ταυτόχρονα και αριστερά της ευθύνης, η παράταξη που στις δύσκολες εθνικές στιγμές δεν διστάζει, με όποιο κόστος, να βάζει πρώτα την πατρίδα, να βάζει πρώτα το συλλογικό συμφέρον, το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα που είναι ορατό λοιπόν το τέλος ενός δύσκολου ιστορικού κύκλου που ξεκίνησε το 2010 κάνοντας έναν απολογισμό όσων συνετελέστηκαν την τελευταία τριετία επιτρέψτε μου να σταθώ σε ορισμένα συμπεράσματα συμπεράσματα που αφορούν το πώς τελικά φτάσαμε να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το τέλος του τούνελ. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αποδείχτηκε η δεδομένη αδυναμία ή ακόμα χειρότερα η απροθυμία των κομμάτων που κυβέρνησαν για χρόνια τη χώρα και την έσυρα στην κρίση να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Και αυτό διότι ο πυρήνας των μνημονιακών πολιτικών, ειδικότερα των δύο πρώτων προγραμμάτων, που ήταν και τα πλέον επώδυνα, αντανακλούσε τις πολιτικές τους επιδιώξεις και μεγάλο μέρος του πολιτικού τους προγράμματος. Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, η φοροασυλία του μεγάλου πλούτου, η κατάρρευση των μισθών, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, η συρρήκνωση των πόρων για την παιδεία, δεν χρειαζόταν ξένο χέρι για να γίνουν πράξη όλα αυτά στην Ελλάδα. Ήταν ήδη εδώ, ήταν συμπεφωνημένη και εφαρμοζόμενη πολιτική και από τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο μέχρι και το τέλος του 2014. Όσο και αν κρύφτηκαν πίσω από τις ακρότητες πολλές φορές των δανειστών, δεν μπορούν να κρύψουν ούτε μια στιγμή την πολιτική και η ιδεολογική τους ταύτιση με τον νεοφιλελεύθερο σοκ της περίοδου 2010-2014. Το σοκ των 65 δισεκατομμυρίων λιτότητας και της απώλειας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα περίπου του 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η περίοδος, είναι ότι η έξοδος από την κρίση, και θέλω να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό, γιατί όσο πιο ειλικρινεί είμαστε, όσο πιο καθαρές κουβέντες λέμε, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να πείθουμε τον κόσμο που μας ακολουθεί για την αξία να παλέψει μαζί μας. Το δεύτερο λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι η έξοδος από την κρίση όσο και αν θα θέλαμε, δεν συμβολοποιείται σε μια ημερομηνία λήξη. Χρειάζεται μια συντεταγμένη, σκληρή προσπάθεια με διαρκείς μάχες και διαρκείς τομέ προ άλλη από αυτήν τη τιμωρητική λιτότητα για να μπορέσει να φτάσει στο τέλος αυτής της πορεία. Και η απόδειξη είναι απλή. <συκλή> Κρίνουμε λοιπόν γιατί αξίζει τον κόπο το που βρισκόμαστε σήμερα και τι παρουσίαζε ως τέλος της κρίσης και των μνημονίων η κυβέρνηση των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου που τότε προσπάθησε με διάφορα κόλπα ενώπισης και των εκλογών που ερχόντουσαν το 2014 να πει στην κοινωνία ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Και την ίδια ώρα που πουλάγε το success story Λες και πουλάγε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς, σε ειθαγενείς. η χώρα ολοένα και περισσότερο γονάτιζε. Η πέμπτη αξιολόγηση γινόταν σπαμ στα mail τεχνοκρατών και υπουργών. Η δεύτερη απόπειρα εξόδου της αγορές είχε αποτύχει παταγωδός. Βαδίζαμε σίως... Στην πέμπτη συναπτή χρονιά δημοσιονομικού εκτροχιασμού, η συνολική ανεργία πλησίαζε, ξεπέρναγε τότε το 27%, 65% στους νέους. Η ελαστική απασχόληση άγγιζε το 65%. Οι δομές του κοινωνικού κράτους παρέπεαν. Και την ίδια στιγμή υπήρχαν ήδη ψηφισμένα, συμφωνημένα πλεονάσματα, 4,5% και 4,2% αργότερα, μέχρι το 2018 και αργότερα. Τι διαφορετικό συνέβη λοιπόν σε σχέση με εκείνη την περίοδο, τι διαφορετικό συμβαίνει σε σχέση με εκείνη την περίοδο σήμερα. Πρώτα απ' όλα έφυγαν μετά από σκληρή μάχη οι ασύλληπτες εκείνες δεσμεύσεις για τα πλεονάσματα, των 4,5% που θα κόστιζαν επιπλέον στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό 20 δισεκατομμύρια σε μέτρα μέσα στην τριετία που διανύουμε από το 2015 στο 2018. Και συμφωνήθηκε ένα πολύ πιο ήπιο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με πολύ χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους. Στόχοι που υπερκαλύφθηκαν και το 2015 και το 2016 και το 2017 και θα καλυφθούν και το 2018. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο καλύφθηκαν οι στόχοι, αλλά δημιουργήθηκε και επιπλέον πλεόνασμα που αποδόθηκε με την εφάπαξ παροχή πέρυσι της 13ης σύνταξης και με το κοινωνικό μέρισμα φέτος, ποσό άνω των δύο δις, προς τους πολίτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης. Παράλληλα, μέσα σε μία τριετία αυξήθηκαν οι προϋπολογισμοί για την υγεία, για την παιδεία και την πρόνοια δημιουργήθηκαν 320.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία μειώθηκε σχεδόν 7 μονάδες. Η χώρα επέστρεψε στις αγορές σε πρώτη φάση δοκιμαστικά, αλλά πλέον οι αποδόσεις των ομολόγων, των ομολόγων της δεκαετίας βρίσκονται σε επίπεδα πολλά χρόνια προ-κρίσης, 2006-2005. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν τη χρονιά που μας πέρασε, το 2017, ρεκόρ δεκαετίας. Όλοι οι βασικοί οικονομικοί δείκτες καταγράφουν βελτίωση. Η χώρα κλείνει το 2017 με πραγματικούς ρυθμού ανάπτυξης. Υπολογίζουμε παραπάνω από 1,7. Ρυθμοί που αναμένεται να μεγεθυνθούν περαιτέρω τη νέα χρονιά. Δεν αντέχει λοιπόν σε καμία σύγκριση η απόπειρα εξαπάτησης το 2014 του τάχα τελειώναν τα μνημόνια του κυρίου Σαμαρά και το success story του με την εικόνα πραγματικής ανάκαμψης ελληνικής οικονομίας το 2018. Συμπέρασμα τρίτο που αν θέλετε έχει κυρίως ιδεολογική χρειά αλλά έχει μεγάλη σημασία διότι η ακροδεξιά παραχάραξη της ιστορίας και των γεγονότων απαιτεί απάντηση και αντιπαράθεση επί συγκεκριμένων. Η χώρα για να βγει από τα μνημόνια χρειάζονταν μια κυβέρνηση με στένος και αξιοπιστία όχι μια αντιπροσωπεία των καλομαθημένων ελίτ που μοναδικό της κριτήριο ήταν η διαφύλαξη των προνομίων της ίδιας αλλά και της ολιγαρχίας που εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί. Η χώρα για να βγει από τα μνημόνια χρειάζονταν μια κυβέρνηση αποφασισμένη να διεκδικήσει, να παλέψει, να πάρει δύσκολες αποφάσεις όμως ταυτόχρονα μια κυβέρνηση με σχέδιο και ιεραρχήσεις και πάνω απ' όλα με αρχές και η πολιτική δύναμη που διέθετε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά στον τόπο ήταν η αριστερά. Η αριστερά που υπηρετεί το λαό, αλλά διδάσκεται κιόλας από το λαό, και όχι αυτή που του συμπεριφέρεται σαν τον κακό μαθητή. Η αριστερά που δεν προσέρχεται στη μάχη απλά και μόνο για να καταγράψει μια ηρωική ήττα, προκειμένου να τη συμπεριλάβει στα βιβλία της Ιστορίας, η αριστερά που εξαντλεί κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα στο δοσμένο πλαίσιο των διεθνών συσχετισμών για να βελτιωθεί η ζωή των λαϊκών τάξεων, η αριστερά που εμπιστεύεται το λαό, αλλά και η αριστερά την οποία εμπιστεύεται ο λαός, όπως συνέβη όχι μία, αλλά τρεις φορές μέσα σε 8 μήνες το 2015. Και σήμερα οι επιλογές αυτές οι δύσκολες που κάναμε μέσα στο πεδίο της μάχης φαίνεται ότι δικαιώνονται. Μαζί τους δικαιώνονται και οι αποφάσεις που πήρε ο ελληνικός λαός. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι το τέλος αυτής της σκληρής περίοδου είχε τελικά ως προϋπόθεση για να συμβεί την μεγάλη πολιτική αλλαγή του 2015. Ήταν τελικά προϋπόθεση για να το πούμε πλέον καθαρά, η παρουσία της αριστεράς στην διακυβέρνηση της χώρας για να έρθει επιτέλους το τέλος των μνημονίων. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που προφανώς προκαλεί μεγάλη πολιτική δυσανεξία στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Γι' αυτό καταφεύγουν μονίμως τη λάσπη, τα ασύλληπτα ψέματα, την προπαγάνδα, την αντιπαράθεση πεζοδρομίου, που θυμίζουν στους παλαιότερους τις εποχές του φανατικού αντικομμουνισμού της παράταξης των εθνικοφρόνων. Εμείς οι νεότεροι τα μάθαμε από τα βιβλία. Το μόνο που καταφέρνουν όμως με αυτόν τον τρόπο είναι να καταδεικνύουν στο λαό την τεράστια απόσταση που μας χωρίζει. Όχι μόνο πολιτικά και ιδεολογικά αλλά και ηθικά. Η αριστερά λοιπόν, συντρόφισε και σύντροφοι, που θέλει να αξιοποιεί κάθε χαραμάδα προ όφελο των πολλών, που δεν το βάζει στα πόδια αλλά παλεύει μέχρι τέλους για να κερδίσει όσε μάχε μπορούν να κερδιστούν, είναι μια αριστερά που βεβαίω και δεν μπορεί να πορεύεται εκ του ασφαλού παίρνει ρίσκα. Ούτε βέβαια μια αριστερά που έχει την πολυτέλεια να διστάζει να μπει στη φωτιά για να μην καεί ιδίω σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους. Και η τόλη μας να μπούμε στη φωτιά, η αποφασιστικότητα να δώσουμε μάχες που οι περισσότεροι τις θεωρούσαν χαμένες, έχει παράξει ήδη σημαντικές νίκες, έχουμε αφήσει ήδη σημαντικό έργο σε κρίσιμους τομείς, που δεν αποτελεί μόνο τα διαπιστευτήριά μας για το παρόν, αλλά και την παρακαταθήκη μας για το μέλλον, για τη νέα εποχή. Η οικονομική ανάκαμψη που μίλησα πριν είναι αποτέλεσμα αυτής της σκληρής δουλειάς με απόλυτο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού. Η απόλυτη προσήλωσή μας στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόσβασης όλων των πολιτών ανεξαιρέτως εργασιακής κατάστασης, εισοδήματος, ακόμα και καταγωγής στις υπηρεσίες υγείας. Η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και η στήριξη του δημόσιου σχολείου, παράλληλα με την συνέχιση των απαραίτητων προοδευτικών θεσμικών αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η στήριξη του κόσμου της εργασίας. Επί των ημερών μας ενεργοποιήθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και έχουμε ήδη σημαντικά αποτελέσματα, την μείωση της αδήλωτης εργασίας από το 19% στο 12% στους τομείς υψηλής παραβατικότητας. Επί των ημερών μας θεσπίστηκε ο κανόνας να αποζημιώνονται πρώτα οι εργαζόμενοι και έπειτα οι υπόλοιποι πιστωτέ όσων επιχειρήσεων επτόχευσαν. Επί των ημερών μας επανέρχεται η κανονικότητα των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Οι μικρές και μεγάλες θεσμικές τομές που μετατρέπουν τη χώρα σταδιακά ξανά σε ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Αλλά και άλλες θεσμικές τομές, η απλή αναλογική, οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και στα δημόσια έργα, η θέσπιση επιτέλους κανόνων στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο όπου βασίλευε η ανομία και η προκλητική φοροασυλία ενός σαθρού μηντιακού κατεστημένου. Η υποχρεωτική καταβολή πόθεν για όλους τους δημόσιους λειτουργούς. Το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες. Και ακόμα σημαντικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον τομέα των δικαιωμάτων. Ο νόμος για την ηθαγένεια. Το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια η νομική κατοχήρωση της ταυτότητας φύλου, οι παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Όλες αυτές οι μικρές, μεγάλες μας νίκες αποτελούν ήδη την δική μας παρακαταθήκη. Και άξιζε να τολμήσουμε, άξιζε να παλέψουμε και να τις κάνουμε πράξη. Παράλληλα όμως, με τα παραπάνω που αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα στο εσωτερικό. Υπάρχει και μια πολύ ουσιαστική προσπάθεια ανάκτησης του κύρους και της ισχυρής γεωπολιτικής θέσης της χώρας που στα χρόνια της όξυνσης της οικονομικής κρίσης επλήγει σημαντικά. Και αυτή είναι, πιστεύω, μια προσπάθεια που έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία διότι η αδράνεια και η παθητικότητα έχουν αντικατασταθεί με ένα νέο δόγμα, μια νέα αντίληψη για την εξωτερική πολιτική, με μια πολυδιάστατη, ενεργητική, φιλιρινική εξωτερική πολιτική. Με αποτέλεσμα η χώρα να είναι σε θέση να διατηρεί πλέον σχέσεις άλληλος σεβασμού και συνεργασίας με τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη, και παράλληλα να διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη και κρίσιμη έθραυστη περιοχή μας. Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα και δεν είναι υπερβολή πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή και καταφέρνει να διαμορφώνει σχέσεις εμπιστοσύνης, καλής γειτονίας και συνεργασίας σχεδόν με το σύνολο των γειτονικών χωρών. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει υποχώρηση στα κρίσιμα εθνικά θέματα. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι οι εθνικές θέσεις και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο όταν οι φίλοι και σύμμαχοι της χώρας πληθαίνουν και αντιλαμβάνονται πλήρως το ειδικό βάρος της χώρας. Αντιθέτως, η απομόνωση και τα εθνικιστικά παραλυρήματα το μόνο που κάνουν είναι να ζημιώνουν όποια χώρα της περιοχής τα επιλέγει για να ασκεί εξωτερική πολιτική βάση αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν που ορίζεται από τον σημαντικά αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σημασία όλα τα εθνικά μας ζητήματα. Και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη αναφορά στο πλέον κρίσιμο της περίοδου ζήτημα που αναφορά το νοματολογικό την διαφορά που υπάρχει με, την, με τον βόρειο γείτονά μα. Η ελληνική θέση είναι σαφής και είναι θέση ευθύνης. Διεκδικούμε με αποφασιστικότητα όχι τη διαιώνιση του προβλήματος, αλλά την επίλυση του ζητήματος αυτού. Και επίλυση σημαίνει κοινά αποδεκτή, σύνθετη ονομασία έναντι όλων. Και είναι θετικό, εξαιρετικά θετικό το γεγονός, ότι μετά την πολιτική αλλαγή στη γείτονα χώρα, βλέπουμε εκεί μια κυβέρνηση που εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει βήματα. Μένει όμως αυτό να το δούμε στην πράξη. Στόχος μας είναι να βρούμε μια βιώσιμη λύση την οποία οφείλουμε να την αναζητήσουμε σε μια σύνθετη ονομασία αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας που δεν θα αφήνει στο μέλλον κανένα περιθώριο αλυτρωτισμού ή ανιστόρητων διεκδικήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, ώστε να λυθεί οριστικά ένα ζήτημα που φορτώθηκε στη χώρα το 1992, τότε που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και η χώρα είχε την μεγάλη ατυχία να έχει ως Υπουργό των Εξωτερικών τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος προτίμησε να οικοδομήσει την προσωπική πολιτική του καριέρα παρά να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος, όπως όριζε το εθνικό συμφέρον, δηλαδή με τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη για τη χώρα. Και σήμερα όμως υπάρχουν πάλι κάποιοι συνεχιστές αυτής της παράδοσης του κυρίου Σαμαρά, αρκετοί εξ αυτών στη Νέα Δημοκρατία, που προσπαθούν χωρίς επιχειρήματα να αγγίξουν ευαίσθητες χορδές, σηκώνοντα για άλλη μια φορά το λάβαρο της πατριδοκαπηλείας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες εθνικές ήτες και συμφορές προήλθαν σε αυτόν τον τόπο από ορισμένους που συνηθίζουν να παριστάνουν τους υπερπατριώτες και τους εθνικόφρονες, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν δίστασαν να ξεπουλήσουν το εθνικό συμφέρον, όπως συνέβη με τους δίθεν εθνικόφρονες συνταγματάρχε στην τραγωδία της Κύπρου το 1974. <Το Εμείς, έχοντας την συλλογική εμπειρία, την ιστορική πείρα των αγώνων μας, πάντα από την πρώτη γραμμή της υπεράσπισης του πατριωτικού και κοινωνικού συμφέροντος, είμαστε σε θέση, έχουμε τη σοφία να γνωρίζουμε καλά ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν προασπίζονται ούτε με κραυγές, ούτε με αφορισμούς, ούτε με γραφικότητες, αλλά με νυφαλιότητα, με διαπραγματευτική ικανότητα, με προσπάθεια διεύρυνσης των διεθνών μας σύμμαχιών στο εξωτερικό και με προσπάθεια διαμόρφωσης, συνένεσης και ομοψυχίας στο εσωτερικό. Καθένας βεβαίως έχει δικαίωμα να εκφράζει δημόσια την τοποθέτησή του και να την υποστηρίζει, δίχως όμως ακρότητες και υπερβολές. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι θετικό παράδειγμα τελικά η στάση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος με τη χθεσινή του τοποθέτηση έστειλε ένα μήνυμα ομοψυχίας και νυφαλιότητας, όπως αρμόζει στη συγκεκριμένη συγκυρία. Αντιθέτως, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας προσθέτει τον τελευταίο καιρό στο παλμαρέ των επιτυχημένων του παρεμβάσεων στην οικονομία, τα εργασιακά, τα κοινωνικά θέματα και μια στάση, επιτρέψτε μου την έκφραση, εθνικής επιπολαιότητας. Αντιμετωπίζει ένα μείζον εθνικό θέμα με όρους μικροκομματικής μιζέρια. Προφανώς δεν τον αφορά αν η χώρα θα ξεφορτωθεί, θα απελευθερωθεί από τα βάρη που τις φόρτωσε η παράταξή του και ο κύριος Σαμαράς το 1992, αλλά το μόνο που τον νοιάζει είναι να συγκρατήσει την ακροδεξιά του πτέρυγα και να παίξει παιχνίδια εσωτερικής κατανάλωσης. Τόσες μέρες τώρα κρύβεται, δεν παίρνει θέση. Βεβαίω λέει και αντιφατικά πράγματα, τη μία μιλάει για Βουκουρέστη, την άλλη στέλνει όμως τους βουλευτές του στα συλλαλητήρια. Τη μία αναφέρεται στον Καραμαλή, την άλλη στον Σαμαρά. Την μία επενεί τη στάση του πατέρα του ως Πρωθυπουργού το 1992. Την άλλη ακολουθεί τη στάση αυτού που ανέτρεψε τον πατέρα του λίγο μετά το 1992. Είναι πράγματι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις αντιφάσεις και τις μεταμορφώσεις του κ. Μητσοτάκη. Ένα ξέρω όμως, ότι σε τόσο κρίσιμα ζητήματα ουδής μπορεί να δοξαστεί κρυπτόμενος. Και ούτε ο κύριος Μητσοτάκης πρόκειται να δοξαστεί κρυπτόμενος. Το ονοματολογικό δεν είναι ένα ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, όπως ο ίδιος νομίζει, για να συνεχίζει για πολύ να παίζει παιχνίδια. Θα υποχρεωθεί πολύ γρήγορα από την ίδια τη ζωή, την εξέλιξη των πραγμάτων, να πάρει θέση. Όσο δύσκολο και αν είναι γι' αυτόν. Εμείς θα συνεχίσουμε με υπευθυνότητα να δουλεύουμε προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σε μια διαπραγμάτευση που αρχίζει τώρα με στόχο όχι να παίξουμε παιχνίδια αλλά με στόχο να λύσουμε ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη ζωή, την πολιτική αλλά και το φέρει βαρέως εξωτερική μας πολιτική και διπλωματία πάνω από 25 χρόνια και πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν. Σύντροφες και σύντροφοι, το 18 θα είναι μια χρονιά ορόσημο για τη χώρα. Γιατί κλείνει ο κύκλος των μνημονίων και γιατί ανοίγονται σημαντικές δυνατότητες ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο της νέας εποχής, της μεταμνημονιακής εποχής. Θα ήθελα όμως από αυτό εδώ το βήμα να βάλω έτσι το ερώτημα προκειμένου να ξεκινήσει και μια ουσιαστική συζήτηση μεταξύ μας. Μετά το μνημόνιο τι. Θα προσπαθήσω να δώσω επιγραμματικά κάποιες απαντήσεις, περισσότερο για να ξεκινήσει ο προβληματισμός μεταξύ μας και να βρούμε τις συντεταγμένες. Πιστεύω ότι η δική μας απάντηση αφορά τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τον τομέα της παραγωγής. Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, η πρόσβαση ελληνικών επιχειρήσεων σε δανεισμό με ευνοϊκά επιτόκια, η αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι μονάχα ορισμένες από τις προϋποθέσεις που κάνουν ορατή μια προοπτική δυναμική ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Είναι όμω εξίσου σημαντική με την παραγωγή νέου πλούτου και η δίκαιη αναδιανομή του. Δεν πρέπει με λίγα λόγια να επαναληφθεί το έργο της περίοδου της επέλαση του εξυγχρονισμού οι δείκτε να ευημερούν, μια κάστα εργολάβων και επιχειρηματίων να αποκομίζουν ασύλληπτα κέρδη και οι εργαζόμενοι να ζουν με καθυλωμένες αποδοχές και συνθήκες ζωής. Ο τρόπος λοιπόν για να έχουμε μια ανάπτυξη δίκαιη αλλά και βιώσιμη είναι τόσο ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής στους τομείς που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και η πρόβλεψη για θέσει σταθερή εργασίας με αξιοπρεπείς μισθού. Οι επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας θα δίνουν τις δυνατότητες νέας επανεπένδυσης με στόχο την βελτιστοποίηση του παραγόμενου προϊόντος και από την άλλη οι καλύτερες αμοιβέ θα συμπαρασύρουν θετικά και την ιδιωτική κατανάλωση. Μια διαδικασία δηλαδή η οποία πρακτικά θα καταλήγει στη διεύρυνση του κύκλου της οικονομίας ο οποίος συρρυκνώθηκε τα χρόνια της λιτότητας και της ύφεσης. Αν λοιπόν το πρώτο σκέλος αφορά τον τομέα της παραγωγής, το δεύτερο σκέλος αφορά αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Πρώτα και κύρια στον τομέα της εργασίας, που είναι ίσως ο κρίσιμότερος. Αποκατάσταση λογικών διαπραγματεύσεων, καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Όσοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, για τους νέους και τις νέες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, ξεχνούν ότι το βασικό επιχείρημα αυτών των ανθρώπων ήταν οι απελπιστικές εργασιακές συνθήκες και η υποαμοιβόμενη εργασία στην Ελλάδα. Για μας λοιπόν με τα μνημονιακή εποχή και έξοδος από την κρίση σημαίνει αποκατάσταση αυτής της πραγματικότητας. Και είναι απόλυτη προτεραιότητα να αντιστρέψουμε πλήρως τις πολιτικές απορρίθμισης Να αντιστρέψουμε τις πολιτικές απορρίθμισης στην αγορά εργασίας ώστε να δοθεί δυνατότητα στους κατά κύριο λόγο νέους και νέες που διαθέτουν υψηλά επιστημονικά προσόντα να μπουν στην παραγωγή με τους καλύτερους όρους. Έπειτα στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Η αρχή μας είναι η απόλυτη ισότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στην υγεία και στην παιδεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και το στίχημά μας είναι να αναβαθμίσουμε ποιοτικά ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις κοινωνικές ανάγκες. Πρώτο σκέλος λοιπόν παραγωγή, δεύτερο δικαιοσύνη κοινωνική, τρίτο σκέλος το ζήτημα της φορολογίας. Ήδη έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες ελαφρύνσεις από τα ήδη νομοθετημένα μέτρα, τα λεγόμενα αντίμετρα το 19 που περιλαμβάνονταν στη δεύτερη αξιολόγηση, όμως σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι προκειμένου να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τους όρους αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω της ήπιας, και δεδομένου του γεγονότος ότι στη χώρα μας ήταν πολλοί και πολλές αυτοί που χρεοκόπησαν τι επιχειρήσει του και βγάλαν τα λεφτά του έξω, πολλοί και πολλέ αυτοί που φτιάξαν offshore εταιρείε και απέφευγαν για χρονικά και ίσω και συνεχίζουν κάποιοι τη φορολογία, υπήρξε επιβάρυνση μεγάλη τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Είναι λοιπόν στι προτεραιότητέ μα να εξετάσουμε τρόπου ώστε η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας που δεδομένα θα έχει θετική επίπτωση και στα προσδοκόμενα έσοδα, να αποτυπωθεί και σε μια σειρά θετικών παρεμβάσεων στο φορολογικό, στοχευμένες όμως κυρίως στα μεσαία και χαμηλά στρώματα που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και επιτρέψτε μου, είπα για τρία σκέλη, επιτρέψτε μου να μιλήσω και για ένα τέταρτο σκέλος, της μεταμνημονιακής περίοδου, της μεταμνημονιακής εποχής, που όμως έχει αρχίσει ήδη, έχει αρχίσει ήδη να αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής μας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Δεν έχει να κάνει αμυγός ή άμεσα με την οικονομία, αλλά ίσως έμεσα με αυτήν και είναι το διαρκές μας μέτωπο με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει αν κάποιοι είναι υπεράνω του νόμου και των συνεπειών του. Πολλοί βεβαίως έχασαν τον ύπνο τους από τη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση και δεσμευθήκαμε ότι θα αναδείξουμε μια σειρά από υποθέσεις και προχωρήσαμε και σε εξεταστικές επιτροπές και βεβαίως νομίζω ότι η πορεία των πραγμάτων για πολλούς από αυτούς επαλήθευσε αυτούς τους φόβους. Είναι σαφές ότι το σύστημα της μίζας των ημετέρων του λεγόμενου τριγώνου της διαπλοκής είχε φτάσει στα όρια του και είναι ηλίου φαϊνότερο ότι όσοι γνωρίζουν πως είναι εκτεθειμένοι έναντι του νόμου κάνουν ό,τι μπορούν ακόμα και ετερόκλητες συμμαχίες παίζουν τα ρέστα τους θα έλεγα προκειμένου να αντιπολιτευθούν αυτή την κυβέρνηση που δεν ήταν, δεν είναι και μη γελιέστε, δεν θα γίνει ποτέ του χεριού τους. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ ισχύει απόλυτα αυτό που νομίζω είπε ο Ευκλήδης τους βουλευτές στην τελευταία συνεδρίαση, νομίζω στην Επιτροπή το είπε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Είναι δεδομένο, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι οι παραπάνω απαντήσεις που προσπάθησα να σκιαγραφήσω, έτσι, επιγραμματικά να δώσω, Ω τροφή για σκέψη, συζήτηση στη διήμερη αυτή Κεντρική Επιτροπή για την Ελλάδα μετά, για την μεταμνημονιακή εποχή. Σίγουρα αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να κλείσει. Πιστεύω ότι θα άξιζε ίσω να διοργανώσουμε όχι απλά Κεντρική Επιτροπή, ειδικά αφιερωμένη σε αυτή τη συζήτηση, και στο πρόγραμμά μα, το δικό μα, μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξη, οικονομική, παραγωγική και κοινωνική συνοχή ενδεχομένως και οι αρκές να χρειαστεί να κάνουμε για να καταλήξουμε στο δικό μας σχέδιο, είναι λοιπόν δεδομένο όμως και από τις απαντήσεις που επιγραμματικά επαναλαμβάνω προσπάθησα να δώσω, ότι οι δικοί μας άξονες είναι σε διαμετρική αντίθεση με τις απόψεις της αναχρονιστικής δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Μια παράταξης που βλέπει καθημερινά να ιτώνται το ένα μετά το άλλο τα σχέδια αποσταθεροποίησης για να μην πιάνει στο τέλος της ημέρας την πρωτοφανής προπαγάνδα καταστροφολογίας. Μιας παράταξης που κάθε μέρα που περνά αποδεικνύει τις τρεις βασικές όψει της πολιτικής της ύπαρξη. Πρωτίστως, πρώτη όψη, αποδεικνύουν διαρκώς το πόσο κοινωνικά ανάλγητη είναι. <και> ας αφήσω τις αναχρονιστικές, τις ανατριχιαστικές παραδοχές περί φυσικής νομοτέλειας των κοινωνικών ανισοτήτων και ας πάω μονάχα στα πρόσφατα. Στην καταψήφιση της ρύθμισης προπού, προχθές, στη Βουλή, που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποζημιώνονται πρώτα έναντι των υπολείπων πιστωτών σε περιπτώσεις πτώχευσης. Υπό Όχι, αυτό δεν είναι για χειροκρότημα μάλλον. <χει> πράγματι, πράγματι, είναι απορίας άξιο. Είναι απορίας άξιο το θάρρος βεβαίω που έχουν οι άνθρωποι να αποδεικνύουν διαρκώς και με κάθε ευκαιρία το πόσο κοινωνικά ανάλογητοι είναι. <χει> και σαν να μην έφθαινε αυτό, ναι, είναι από τη μια άποψη θάρρο διότι δεν κρύβουν το αληθινό τους πρόσωπο, από την άλλη είναι και θράσος, διότι απευθύνονται σε εργαζόμενους, σε ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, έχουν πληγεί και βεβαίως το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει κανείς, ιδιαίτερα σε εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις που κινδυνεύουν, είναι να καταψηφίζει μια τέτοια ρύθμιση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ίδιο βράδυ μα ανακοίνωσαν και μια πρόταση καταψηφίζοντας βεβαίως από τη δική τους οπτική γωνία το θέμα της απεργίας, μια πρόταση για την ουσιαστική κατάργηση της απεργίας. Υπερασπιζόμενοι μέχρι κεραίας, τα επιχειρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και με πολύ σκληρή μάχη απορρίφθησαν, αλλά βεβαίως σε μεγάλο βαθμό και τα επιχειρήματα που και εδώ στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων κατά καιρού, αλλά και άλλοι έχουν αναδείξει. Η πρώτη όψη λοιπόν είναι η κοινωνική αναλυσία. Η δεύτερη όψη είναι ο πολιτικός τους τυχοδιοκτισμός. Αφού συντάχθηκαν σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων με τις πλέον ακραίες φωνές των δανειστών, αφού πήγαιναν επισκέψεις στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο προκειμένου να συκοφαντήσουν την ελληνική κυβέρνηση στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε πέρυσι όταν δώσαμε το μέρισμα, το καταψηφίσαν και στη Βουλή, από το Βερολίνο μάλιστα, συναντώντας τον κύριο Σόιμπλε, αφού έστειλαν ανθρώπους του περιβάλλοντός τους να μιλήσουν σε επενδυτές, προκειμένου να τους αποτρέψουν να επενδύσουν στη χώρα, διότι τάχα μου δεν θα κλεινε η τρίτη αξιολόγηση, και θα βρισκόμασταν ξανά σε μια ένα διαπραγμάτευση και στην καταστροφή, έτσι έλεγαν. Τώρα, αφού πια πίστηκαν μάλλον ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση και δεν καταστρέφεται η οικονομία, προσδοκούν αυτό να συμβεί όχι μέσα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, αλλά μέσα από την διαχείριση ενός εθνικού θέματος, αναφέρθηκα πριν, στο θέμα το ονοματολογικό. Και αρνούνται να συνταχθούν με την εθνική θέση και στάση της κυβέρνησης και αρνούνται να πάρουν θέση. Ο πιο ακραίος πολιτικός τυχοδιοκτισμός και ο πιο ανεύθυνος εθνικά πολιτικός τυχοδιοκτισμός. Και το τρίτο τους βασικό χαρακτηριστικό είναι το ηθικό τους μειονέκτημα. <Και> τα χαμένα από θενέσχες, οι offshore στους φορολογικούς παραδείσους, τα δανεικά του κήρυκα δανείων ή χανείων, <Και> τα δωράκια της Ζήμενς και φυσικά ο άνθρωπος που λόγω της επάρα του αριστεράς δεν πρόλαβε δυστυχώς να δώσει το όνομά του σε κάποιον δρόμο προς τιμήν του, αυτός που θα έπρεπε να είχα μάλλον δέκα σαν και αυτόν, ο κύριος Παπασταύρου, που καταγγέλει την πολιτική του δίωξη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει σοβαρό πρόβλημα που η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια ακριβώς διότι δεν μπορεί τώρα πια να κρύψει αυτά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτές τις τρεις βασικές όψεις της πολιτικής της ύπαρξης τον πολιτικό τυχοδιοκτισμό, την κοινωνική αναλγησία και το ηθικό μειονέκτημα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν χαίρεται καθόλου που τα καταφέρνουμε. Δεν χαίρεται καθόλου που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αλλά επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλοι μαθημένοι στην προστασία και στην ασυλία που τους παρήχε το παλιό πολιτικό σύστημα που αγχώνονται. Και ξέρετε, δεν κατοικούν ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στο Βερολίνο. Δεν είναι εκεί λοιπόν αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν μοχθηρά σχέδια για να μην τα καταφέρουμε. Είναι εδώ, ζουν εδώ, μιλάνε άπτες τα ελληνικά, αλλά κρύβονταν και αυτοί τόσο καιρό πίσω από τις απαιτήσει των δανειστών, όταν όμως οι δανειστές πάψουν να αποτελούν το άλοθη, τότε οι μάσκες θα πέσουν. Ας γνωρίζουν όμως όλοι τους ότι την προδιαγεγραμμένη πορεία εξόδου από τα μνημόνια πλέον δεν μπορεί να τη διακόψει κανένας, όσο και αν προσδοκά. Όσα εμπόδια και αν ορθώσουν, δεν είναι ικανά να σταματήσουν αυτή την πορεία. Και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτό. Θέλω λοιπόν να κλείσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, την εισηγητική μου παρέμβαση σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή με μία αναφορά στη δική μας στρατηγική. Στη στρατηγική της αριστεράς στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 5,5 χρόνια αποτελεί τη μεγαλύτερη αριστερή δύναμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείο αναφοράς θα έλεγα είναι δεδομένο ότι η δική μας πορεία δίνει κατεξοχήν τον τόνο της αριστερής στρατηγικής σε επίπεδο Ευρώπης. Δώσαμε μεγάλες μάχες, όχι απλά εξ του ελληνικού λαού, αλλά και για λογαριασμό και των ευρωπαϊκών λαών που βλέπουν μια Ευρώπη όλο ένα και περισσότερο να παραδίδεται στις επιλογές των τεχνοκρατών και του νεοφιλευθερισμού. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, αλλά καταφέραμε να μείνουμε όρθιοι στη μάχη για την αλλαγή των συσχετισμών και των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν, τρία χρόνια μετά, πιστεύω ότι ορθώς αισθανόμαστε ότι πράξαμε σωστά. Γιατί η Ελλάδα βρίσκει διέξοδο, γιατί στην Ευρώπη και η δική μας παρουσία μετατόπισε σε σημαντικό βαθμό την ατζέντα των συζητήσεων σε μια προοδευτικότερη κατεύθυνση. Γιατί είδαμε μέσα σε αυτή την πορεία την αριστερά να βρίσκει βηματισμό σε μια σειρά από χώρε. Γιατί είδαμε ένα τμήμα τη σοσιαλδημοκρατία να προβληματίζεται, να στρέφει το βλέμμα της προ τα αριστερά. Και βεβαίω γιατί έχουμε την αισιοδοξία ότι οι εργασίε αυτέ θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Αυτά τα χρόνια όμω δεχτήκαμε επιθέσει ανίκιες πολλές φορές, πολλές φορές και με μπόλικη δόση διδακτισμού, κυρίως από εκπροσώπους και πολιτικές δυνάμεις του συντηρητικού στρατοπέδου, αλλά και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στα αριστερά μας. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές σήμερα είναι σχετικά απορριμμένες και αμήχανες με την πορεία μας. Η γιατί Ακούν ακόμα περισσότερες φορές στην Ευρώπη, στην Ευρώπη να μιλούν για τις προοδευτικές τομές που εμείς θέταμε στο τραπέζι όλα τα προηγούμενα χρόνια και μας έλεγαν ότι βρισκόμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Η ΔΕ, οι αυτοπροσδιοριζόμενοι αριστερών μας, γιατί έχουν ενδεχομένως πάρει διαζύγιο με τη λογική της κοινωνικής χρησιμότητας. Και οι δύο πλευρές όμως μας κατηγόρησαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες ο καθένας για τη σχέση μας με τον ρεαλισμό. Η μεν γιατί δεν είχαμε κατά αυτούς ρεαλιστικό σχέδιο, η δε γιατί υποταχθήκαμε στον ρεαλισμό. Η αλήθεια είναι ότι φυσικά και είμαστε ρεαλιστές. Απλά είναι άλλος ο ρεαλισμός που απαιτεί να υποταχθείς στον υπάρχον πολιτικό συσχετισμό και άλλος ο ρεαλισμός που αφορά τη συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. Ο δεύτερος αποτελεί επιλογή μας. Επιλογή να ερμηνεύσουμε την κατάσταση και να δρούμε προς εκείνων που μας έδωσαν την ευθύνη να εκπροσωπούμε. Και αυτήν την ευθύνη υπηρετήσαμε και υπηρετούμε, πιστεύω, με σθένος, με αποφασιστικότητα, με πίστη, με αξίες και με αρχές. Αρχές που μας όθησαν στην φωτιά της μάχης και όχι στην απόδραση. Αρχές που μας οδηγούν σήμερα με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στη μεγάλη προσπάθεια να σχεδιάσουμε και να είμαστε εμείς αυτοί που θα υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα της πατρίδα μας, τη νέα εποχή, την μεταμνημονιακή περίοδο που μετά από δικές μας προσπάθειες έρχεται και που πρέπει να είμαστε αυτοί εμείς που και θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι, χαμένες οι θυσίες, χαμένοι οι αγώνες και οι αγωνίες του ελληνικού λαού. Με τόλμη λοιπόν και αποφασιστικότητα είμαι σίγουρος ότι και θα σχεδιάσουμε και θα είμαστε εμείς που θα υλοποιήσουμε τις δικές μας ιδέες, απόψεις και τα δικά μας σχέδια για αυτή τη νέα εποχή, τη νέα μέρα που ξημερώνει για τον τόπο και το λαό μας. Σύντομα πιστεύω. Να είστε καλά. Ολοκληρώθηκε κύριε και κύριοι ομιλία